Και τα αφήνω όλα ανοιχτά. Βεβαίως και τα αφήνω όλα ανοιχτά. Μπορεί να υπήρξε δολιοφθορά, μπορεί να υπήρξε σαμποτάζ δηλαδή. Βεβαίως και μπορεί να υπήρξε. Από ποιους? Το από ποιους θα το αποφανθεί η δικαιοσύνη. Γι' αυτό σήμερα θέλω να σας ενημερώσω. Η δικαιοσύνη, δηλαδή πιστεύετε ότι πρέπει επ' αυτού να παρέμβει η δικαιοσύνη? Ήδη σήμερα στη συνάντησή μου με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πλεκιωτάκη, δώσαμε εντολή στη νομική υπηρεσία να κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες εναντίον της εταιρείας. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα αποφανθεί η δικαιοσύνη και ας κάνουμε λίγο υπομονή. Λέτε κάτι σημαντικό. Ναι. Λέτε κάτι πολύ σημαντικό, γιατί εσείς ήσασταν ο επικεφαλής αυτής της διαδικασίας και δεχθήκατε και την μερίδα του λέοντος ό,τι αφορά την κριτική. Όταν λέτε λοιπόν σαμποτάζ, πώς έγινε? Είναι κάτι που δεν το είχατε αντιληφθεί πριν? Είναι κάτι το οποίο το αντιληφθήκατε εκείνη την ημέρα? Είναι κάτι το οποίο το καταλάβατε μετά? Πρώτον, σας λέω ότι δεν βάζω το χέρι μου σε φωτιά. Αν έγινε σαμποτάζ ή αν όντως υπήρχε μόνο το τεχνικό πρόβλημα κατά λάθος. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε από τη δικαιοσύνη να αποφανθεί. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εμείς είχαμε όλες διαβεβαιώσει από την εταιρεία ότι όλα πάνε καλά. Όντως είχαμε κάνει μια τεχνική. Την ξέρατε την εταιρεία αυτήν? Εγώ δεν την γνώριζα την εταιρεία. Γιατί έχει προκύψει ολόκληρη ιστορία. Τι ήταν αυτή η εταιρεία, αν υπάρχει πραγματικά, αν δεν υπάρχει, αν ήταν μαϊμού ή σχεδόν μαϊμού, αν δούλευε παλιά με τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν δούλευε. Τι είναι αυτή η εταιρεία τελικά? Προσωπικά δεν την γνώριζα. Αλλά ακολουθήσαμε με βάση τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου, ακολουθήσαμε βήμα-βήμα ό,τι μας έλεγε. Δημιουργήσαμε μια τεχνική επιτροπή από τους τεχνικούς συμβούλους όλων των υποψηφίων, και αυτό είναι καλό να το μάθει ο κόσμος. Δημιουργήθηκε μετά πήγαμε στην Επιτροπή Προμηθειών. Εγώ έχω εδώ πέρα και τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου. Έχω. Ναι, κάνατε τις... ό,τι παίρναγε από το χέρι σας. Δεν θέλω να μην πράγματα. Πει κανένα ότι η διαδικασία δεν είναι αδιάβλητη. Η τεχνική επιτροπή. Όμως εγώ έχω ένα απλό ερώτημα. Αυτή την εταιρεία εν τέλει ποιος την έφερε στη Νέα Δημοκρατία, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή? Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς προσωπικά γνωρίζετε ότι συνεργαζόταν με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αν αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο. Όχι, δεν γνώριζα σε καμία περίπτωση συνεργαζόταν με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και ειλικρινά δεν θέλω να μπω και σε αυτή την λογική, γιατί δεν είναι καλή. Για την ακρίβεια, με το δημόσιο επικυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι καλή αυτή η μικρή συμβασούλα εκεί. Να σας πω κάτι, δεν είναι καλή αυτή η αντιπαράθεση που γίνεται. Αυτό που προέχει σε αυτή τη φάση είναι ενότητα. Ναι, αλλά ποιος την έφερε αυτή την εταιρεία, θέλετε να μας πείτε? Μα θα σας πω, όταν γίνεται ένας διαγωνισμός. Και βγαίνουν τεχνικές προδιαγραφές. Και έρχεται η τεχνική επιτροπή που απαρτίζεται από προσώπους των υποψηφίων και την έχω εδώ πέρα την κατάληξη και την πρότασή τους, όπου καταλήγουν ότι είναι μέσα στις τρεις προτινόμενες εταιρείες. Μετά έρχεται η Επιτροπή Προμηθειών για να τα βάλουν τα πράγματα σε σειρά. Ορίστε. Και επέλεξε μία από τις τρεις. Έρχεται η Επιτροπή Προμηθειών και βρίσκει τη συμφερότερη. Μάλιστα. Και η συμφερότερη είναι πολύ η συγκεκριμένη εταιρεία. Άρα πήγαμε βήμα-βήμα. Για να ευκολύνω τις διαδικασίες, οι διαδικασίες γίνανε μια χαρά και επιλέξατε αυτή την εταιρεία. Πάμε παρακάτω. Ψηλιαστήκατε κάποια στιγμή ότι κάτι δεν πάει καλά? Την Τετάρτη, πέντε μέρες πριν τις εκλογές, η ίδια η εταιρεία ήρθε και μας έκανε παρουσίαση μέσα στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Μάλιστα. Παρουσία των τεχνικών εκπροσώπων των υποψηφίων. Και όλα ήταν μια χαρά. Δούλεψε το σύστημα τότε, δηλαδή. Δούλεψε. Κάνατε πρόβα τζενεράλε μετά. Δούλεψε κανονικά το σύστημα, με demo, κανονικά μας είπε η εταιρεία ότι έκανε. Την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο. Την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Το Σάββατο, 8 η ώρα το απόγευμα, ξαφνικά, εκεί πέρα που δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, και από την πλευρά της εταιρείας, αλλά και από την πλευρά των τεχνικών συμβούλων των υποψηφίων, ενημερώθηκα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το λογισμικό. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε στείλει ένα γράμμα στον κύριο Μεμαράκη στις 11 Νοεμβρίου και του έλεγε ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπήρχε τότε, μόνος του ανακάλυψε το πρόβλημα? Εγώ δεν έχω πάρει κάποια επιστολή από τον κύριο Μητσοτάκη. Πρόβλημα υπήρχε ή δεν υπήρχε? Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κανένα θέμα. Κανένα. Και το πρόβλημα δημιουργήθηκε 8 ώρα το βράδυ του Σαββάτου. Βεβαίως. Μπορεί ο καθένας να το δει από τα πρακτικά. Άρα γι' αυτό λέτε ότι επιφυλάσσεστε και ότι μπορεί να συνέβησαν διάφορα περίεργα πράγματα. Ο καθένας μπορεί να το δει από τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Δεν μ' αρέσει να είμαι σκληρή και να κουνάω το δάχτυλο, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι εσείς δεν παραιτηθήκατε από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Παραιτηθήκατε 3-24 ώρα μετά. Μάλιστα, αν κατάλαβα καλά, δεν σημαίνει η παραίτησή σας ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη για αυτό που έγινε. Είπατε ένα χρησμό, ότι υπάρχει κόλλημα το οποίο επικαλεστήκατε. Τι είναι αυτό το κόλλημα? Πιστεύετε ότι έπρεπε να είστε εσείς πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Προς Θεού, σε καμία περίπτωση, πιστέψτε με, κυρία Τρέμη,
Δεν έχω καβαλήσει. Όχι, το ακούσαμε τον κύριο Αθανασίου γι' αυτό. Δεν έχω καβαλήσει καλάμι ούτε είμαι γκατζωμένος στις καρέκλες. Απλά καταλαβαίνετε. Ποιο ήταν το κόλλημα? Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι σύμφωνα με το καταστατικό, ο πρόεδρος της ΚΕΦΕ, όταν κολλείεται, μπορεί και αντικαθίσταται από το επόμενο κατά σειρά μέλος. Και γι' αυτό εγώ χρησιμοποίησα αυτό το συγκεκριμένο ρήμα. Από εκεί και πέρα το έκανα 24 ώρα μετά, πολύ απλά, γιατί εγώ λειτουργήσα θεσμικά. Γιατί όταν ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Βαγγέλης Μεμαράκης, παρέμενε στη θέση του για να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση και υπήρχε μια συνεργασία και με τους συνεργάτες του, εγώ δεν μπορούσα να αφήσω σε εκείνη τη χρονική συγκυρία το κόμμα ακέφαλο και να μην βοηθήσω στην επίτευξη μιας λύσης. Από τη στιγμή που ο κύριος Μεμαράκης παραιτήθηκε, τότε και εγώ δεν είχα κανένα ηθικό και κανένα θεσμικό κόλλημα για να προχωρήσει η διαδικασία και να αποφορτιστεί το κακό κλίμα που υπήρχε.